Κύριε Κάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus. Καλημέρα κύριε Κάκη, μας ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μπορώ να μην το ζητήσω ένα σχόλιο για αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στη Θεσσαλία. Ένα σχόλιο σας. Είναι η αποθέωση της ανικανότητας. Ο κρατικός μηχανισμός έχει παραλύσει εδώ και χρόνια. Έχει τεμπελιάσει την εποχή της COVID. Έχει πάρει τα ίδια πατήματα. Κλείστε ραντεβού, θα δούμε, είμαι απασχολημένος και ούτω καθεξής. Και βέβαια... Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι σαν τον κύριο Κάκη, κατάλαβες. Δεν θέλει το σύστημα τους. Θα μας βάζει τρικλοποδιές. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Κάκη, για να τον ακούτε και όσο δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Γενικότερα, γιατί έπεσε η γραμμή. Το ματιάσατε. Το γλωσσοφάγατε κάποιοι. Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος μου λέει, βάλε ξανά, λέει, τον Ευαγγελάτο που δίνει οδηγίες για τους για τους ανθρώπους πάνω στη βάρκα. Τι να βάλω ρε παιδιά τώρα. Να βάλω οδηγίες, τον Ευαγγελάτο να δίνει οδηγίες. Να τον βάλω, περιμένετε, να τον βρω λιγάκι. Ακούω. Τον έχετε τον κύριο Γάκη, μισό λεπτό, γιατί μας ζήτησε ένας φίλος ακροατής να βάλουμε τον... Ελάτε, μαζί να γονατίσω. Όχι, αυτός δεν είναι ο Ευαγγελάτος, αυτός είναι, γιατί πριν προσπαθούσα να ακούσω, βγήκε ο Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριε Γάκη. Εντάξει, και έκανε μια πύρινη ομιλία και εξέπληξε ευχάριστα τους πιστούς και λέω να τον ψάξω να τον βρω τις επόμενες ημέρες. Μισό λεπτό, γιατί βρήκα τον καπετάνιο Ευαγγελάτο, ο οποίος αποφάσισε να κάνει υποδείξεις σε αυτούς που πήραν τις βάρκες για να σώσουν τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά θα έπρεπε να ντρέπεται. Είναι άλλη βάρκα. Προσέξτε, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό, θέλει λίγο να προσέξουμε. Είναι μια βάρκα. Έχουν βγει άνθρωποι και προσπαθούν να σωθούν και πολύ καλά κάνουν. Αλλά οι βάρκες καλό είναι σε τέτοιες συνθήκες να κινούνται ή δυνατόν με κουπιά, όχι με τη μηχανή. Δεν ξέρεις ποτέ τι υπάρχει από κάτω, τι μπορεί να πάρει η μηχανή. Επίσης, η μηχανή δημιουργεί και κυματισμό, μπορεί να φέρει σε κίνδυνο άλλους. Άρα, αν χρησιμοποιείτε βάρκες, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσετε κουπιά. Αν δεν γίνεται, η μηχανή στη χαμηλότατη δυνατή ταχύτητα για να μην προκληθούν άλλου είδους προβλήματα. Αλλά δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε τη μηχανή. Κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει και επιπλέει κάτω από αυτό που φαίνεται, γιατί δεν φαίνεται τίποτα άλλο. Ευαγγελάτε, αν σε απασχολεί, μήπως η μηχανή χτυπήσει πάνω σε κανένα κούτσουρο, σκασίλα μας. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σωθούν. Εάν σε ενδιαφέρει επίσης ότι η μηχανή μπορεί να δημιουργήσει κυματισμό και να πνιγεί κανένας άλλος, έχω να σου πω ότι η βάρκα ζήτημα να είχε μισό μίλι σαν ταχύτητα. Ο άνθρωπος πήγαινε τσούκου τσούκου τσούκου, γιατί είχε πάνω 6 νοματέως σε μία ψαρόβαρκα. Και επίσης, επειδή δεν έχει τραβήξει ποτέ κουπί στη ζωή σου, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, έχω να σου πω πως αν βάλεις πάνω σε αυτή τη βάρκα, η οποία με τη μηχανή ζυγίζει 400 κιλά, γιατί έχω μία ίδια σχεδόν. Ένα τέτοιο βαρκάκι έχω. Δεν είμαι εγώ φουσκωτός σαν και σένα που έχεις 10 μέτρα σκάφος και παίρνεις την Τατιάνα και κάνετε διακοπές όλη την Ελλάδα. Ένα τέτοιο βαρκάκι έχω, το οποίο ζυγίζει 400-500 κιλά μαζί με μία μηχανή που έχει πάνω, που φοράει μία μηχανή. Άμα βάλεις λοιπόν πάνω σε αυτό το βαρκάκι άλλα 5-6 άτομα και πάρεις δύο κουπιά ξύλινα και προσπαθήσεις να την κατευθύνεις εκεί που θες, σε νερά τα οποία έρχονται ακανόνιστα και κάθετα προς την οδό την οποία θες να ακολουθήσεις, νομίζεις ότι θα φτάσεις? Άντε σε παρακαλώ πολύ τώρα. Κύριε Γάκη, συγγνώμη. Απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ έχω εμπειρία και τώρα, φουσκωτό. Το κανονικό είναι να έχεις ένα φουσκωτό χωρίς καρίνα. Εντάξει, ναι, τώρα αυτό ο άνθρωπος. Κοντολέμα μηχανή. Τα έλεγα πριν, κύριε Γάκη, τα έλεγα πριν. Γιατί έβλεπα. Αυτά, άμα είσαι άσχετος. Εάν είχαν κάνει μία έκκληση στους πολίτες που έχουν βαρκάκια, ναι, ξέρετε πόσο γρήγορα θα είχαν απεκτηθεί. Ποιοι θα κάνουν έκκληση? Αυτές τις φουκαριάρες, τις γυναίκες. Ποιοι θα κάνουν έκκληση, κύριε Γάκη? Τι λέτε τώρα, οι άνθρωποι είναι ασυντόνιστοι. Οι άνθρωποι έχουν κάψει την Ελλάδα, την έχουν επιθύσει την Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν το είπατε. Είπατε για ανικανότητα. Όχι, και ραστόνη. Έχει επικρατήσει μία ραστόνη στο δημόσιο τομέα. Τη βλέπω δυστυχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η οποία ξεκίνησε από την εποχή του COVID, του ότι δεν μπαίνετε μέσα, κλείστε ραντεβού, και συνεχίζεται και σήμερα. Με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη φόρμα τους, να το πω έτσι, ναι, οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πρόβλημα δημόσιου τομέα. Είναι πρόβλημα ανικανότητας του στρατού. Υπήρχε περίπτωση όταν ήσουν στο στρατό, καλά εσείς νεότερος, ή όταν ήμουν εγώ στο στρατό, να μην έχει φτάσει πρώτος ο στρατός εκεί? Τεθωρακισμένα βγάζαμε αμφίβια. Φυσικά.
Αμέσως τα βγάζανε. Φυσικά. Καταρχάς, εγώ το είπα και στο ξεκίνημα. Τις βάρκες από τα πλωτά. 4 η ώρα το βράδυ έγινε το περιστατικό. 4 η ώρα, κύριε Γάκη. Και η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε στις 4 την άλλη μέρα το απόγευμα. Μα ήδη θα είχε κηρυχθεί επιφυλακή στη μονάδα που υπηρετούσα. Θα είχαν ξεκινήσει, θα είχαν φορτωθεί οι φόρτοι, όπως λέγαμε, που ήταν έτοιμοι. Θα είχαν φορτωθεί οι βάρκες από τα πλωτά, οι οποίες είναι, ξέρεις, μπαίνει μία μέσα στην άλλη, όπως βάζουν τις καρέκλες στα μαγαζιά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και θα είχαν φτάσει εκεί πέρα μέσα σε μία μισή ώρα. Αυτή είναι η άσκηση ετοιμότητας του στρατού και την επιδιώκανε. Λοιπόν, και δεν εμπλέκει στο στρατό και δεν πας στα ελικόπτερα, διότι λέει πέφτουν κεραυνοί. Από ποιος που λέει το ελικόπτερο δεν πετάει με κεραυνούς. Άντε, δηλαδή κάθε φορά που έχει συννεφιά, θα φοβόμαστε εμείς το ελικόπτερο να μην το σκόσουμε. Δεν κάνουμε πόλεμο. Είμαστε τρελοί. Είναι γελοιότητες. Και αυτή η μορφή η οποία διοικεί δυστυχώς το χώρο της αντιμετώπισης καταστροφών έχει συνδεθεί αρνητικά. Λυπούμε πάρα πολύ που το λέω, αλλά έχει συνδεθεί αρνητικά και με την υπόθεση του COVID και με τον κάκιστο χειρισμό της επιδημίας. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνεται έτσι. Χρειαζόμαστε τους επαγγελματίες. Να αφήσουμε τους επαγγελματίες, τους ικανούς, να φροντίσουμε να διακρίνουμε τους ικανούς από τους ανίκανους και να μην βάζουμε τους κομματικούς, τους κολλητούς μας πάνω. Διότι σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε μια περίπτωση σαν και αυτή, θα αποτυγχάνουμε και θα εισπράττουμε ως πολιτικοί, μιλάω για τους πολιτικούς, θα εισπράττουμε το κόστος. Μάλιστα. Αυτό Μάλιστα. γίνεται. Πάμε λίγο στα θέματα τα ιατρικά, κύριε Γάκη, γιατί ξέρω ότι και εσείς συνεχίζετε και να τα παρακολουθείτε. Γίνεται μία. Τώρα λίγο ηρέμησε τις τελευταίες ημέρες, γιατί ασχολούμαστε με τις πλημμύρες και όλο αυτό το χάλι το οποίο ναι. περιγράφουμε. Αλλά τις προηγούμενες ημέρες μας είχαν ζαλίσει ξανά για το καινούργιο εμβόλιο το οποίο θα κυκλοφορήσει και ότι θα καλύπτει τις μεταλλάξεις και πάει λέγοντας. Τι λέτε εσείς απέναντι σε όλο αυτό το νέο βομβαρδισμό? Τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει. Ναι. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει καινούριο εμβόλιο. Νομικά το εμβόλιο πήρε την επίγουσα έγκριση και παρατύπως δεν συμπλήρωσε τις απαραίτητες εξετάσεις και ελέγχους στο διάστημα στο οποίο είχε βγει σε κυκλοφορία. Mm-hmm. Και όχι απλώς δεν συμπλήρωσε, κρύφτηκαν τα αποτελέσματα και βγαίνουν τώρα σιγά σιγά χάρη στις δικαστικές εντολές. Ναι. Και μας πετάγονται τα μάτια από τις κόγχες. Άρα αυτό το νέο εμβόλιο πάλι με την ίδια άδεια. Αυτό το νέο εμβόλιο δοκιμάστηκε στα ποντίκια. Πάλι στα ποντίκια, το είπανε. Πειραματόζωα μόνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα θα δώσεις εμβόλιο σε παιδιά το οποίο έχει δοκιμαστεί σε ποντίκια. Ποια σοβαρότητα μας διακρίνει? Πού έχουμε φτάσει? Πού έχουμε κατολιστήσει την ιατρική? Και δεν μιλάνε οι γιατροί. Για το Θεό δηλαδή. Ποιοι γιατροί, κύριε Γάκη? Εδώ έχουμε γιατρούς οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις ακόμα και σήμερα και λένε ότι η ανοσία μας οφείλεται στο εμβόλιο. Ότι έχουμε ακόμα αντισώματα, λέει, λόγω του εμβολίου. Εντάξει, κοιτάξτε, το 95% του πληθυσμού και πάνω, σας το λέω υπογεγραμμένα, είναι τεσταρισμένο διεθνώς, έχει ανοσία. Ναι. Ανοσία, είτε εμβολιαστική, είτε από φυσική νόση. Δεν ξέρω κανέναν εμβολιασμένο ή να μην είμαι απόλυτος που να μην έχει νοσήσει κιόλας. Δεν ξέρετε. Και μάλιστα θα σας πω. Να είστε. Δεν ξέρετε κανέναν εμβολιασμένο που να μην έχει νοσήσει. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Θα σας πω ότι οι φίλοι μου που ήταν εμβολιασμένοι έχουν νοσήσει και 3 φορές. Και κάποιοι συναδελφοί μου μάλιστα και 4. Διότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια νοσοκαταστολή και εδώ έχω και μια φυσική, ας το πούμε, ένσταση την οποία μου δημιουργήθηκε από μια δημοσίευση την οποία διάβασα χθες. Mm-hmm. Όσον αφορά το εμβόλιο της γρήπης από ζώοντες εξασθενημένους ιούς. Και είναι αυτό καινούριο. Εκεί, ναι, αυτό που ετοιμάζονται να εφαρμόσουν στα παιδιά, ναι, στη Μεγάλη Βρετανία. Βγήκαν ανοσολόγοι και είπαν ότι, κοιτάξτε, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ADE, δηλαδή αντισωματικού εξαρτημένης υπερνοσήσεως. Διευκολύνει την νόσηση από άλλους ιούς. Αυτός είναι ο φόβος τους και οι άνθρωποι δεν είπανε με σιγουριά θα συμβεί αυτό. Mm-hmm. Δοκιμάστε το. Κάντε δοκιμές να το αποκλείσετε. Αυτό λέει η λογική στην επιστήμη. Όταν υπάρχει μια τέτοια υποψία,
θα πρέπει να γίνουν δοκιμές. Δεν το δίνεις στην χρήση και μάλιστα σε παιδιά το εμβόλιο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, το ευχάριστο νέο, την ίδια μέρα κιόλας, χθεσινό, είναι ότι στις ΗΠΑ, στην πολιτεία του Μισισίπη, βγήκε δικαστική απόφαση η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών έως 18 ετών, των γονέων τους δηλαδή ουσιαστικά, να αρνούνται τον εμβολιασμό για λόγους θρησκευτικούς. Α, καινούργιο είναι αυτό. Έτσι. Δεν αναγνωρίζουν στους χριστιανούς το δικαίωμα. Καγχάζουν αυτοί οι οποίοι βγαίναν φωτογραφίες με μετάνοιες κάτω από φλάς. Ναι, μέσα στις εκκλησίες, προεκλογικά. Καγχάζουν τους χριστιανούς που έχουν κάποιες επιφυλάξεις για την παρακολούθηση. Αυτή η απόφαση στις Αμερική αφορά σε χριστιανό. Ναι, ακριβώς. Ο Άρον Σίρι, για να μην κρυνήσει ο δικηγόρος, είναι αυτός ο δικηγόρος που έχει κατατροπώσει το αμερικανικό δημόσιο κατ' επανάληψη και ο οποίος έχει κερδίσει την πρώτη δίκη που αποκαλύφθηκαν τα έγγραφα της Pfizer που το CDC ζητούσε 75 χρόνια για να τα αποκαλύψει και ούτω καθεξής. Αυτές λοιπόν οι FOIA, η Freedom of Information Act, ο νόμος δηλαδή της ελευθερίας της πληροφορίας, της απελευθέρωσης της πληροφορίας, έχει χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον Άρον Σίρι που είναι εβραϊκής καταγωγής. Έτσι. Και αφορά οποιοδήποτε θρήσκευμα. Εδώ βλέπετε, κανένας δεν πίεσε τους μουσουλμάνους. Ναι, βέβαια. Το λέμε κανένας, ανοιχτά. Κανένας, ναι. Ενώ τους χριστιανούς τους εξευτελίζουν, τους διακομωδούν. Όταν ο μουσουλμάνος έλεγε, κύριε Γάκη, έλεγε έχω θρησκευτικό θέμα, δεν πάω για λόγους θρησκείας, του μπεκί ψιλοκομμένο. Στα hot spot, βέβαια, εννοείται, οι εκκλησίες κλείσανε τα τζαμιά ποτέ. Οι εκκλησίες απαγορεύονταν τα μεγάφωνα, ο ημάμης έβγαινε πάνω και ήταν Αλλάχου Ακμπάρ. Και καλά κάνει γιατί εκεί πιστεύει. Δεν λέω άνοιξη θρησκεία έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά να υπάρχουν ίσα μέτρα και στα σταθμά. Δεν έχουμε κάτι με τους μουσουλμάνους, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Σεβόμαστε κάθε θρησκευτική αν έχουν αυτοί μαζί μας, κύριε Γάκη, όμως θα το δούμε. Γιατί γίνονται απίστευτα πράγματα στην Κύπρο αυτές τις μέρες. Εκεί χρειάζεται, επειδή υπάρχουν φανατικοί, επειδή υπάρχουν επικίνδυνοι φουνταμενταλιστές, ναι, θα βέβαια, το πω απλά, βέβαια. Τους οποίους τους δύο και η ίδια η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, σας λέω ας πούμε ένα δεδομένο, αποκεφάλιζε τέτοια στοιχεία. Α, ναι, γιατί... η Σαουδική Αραβία τους φονταμενταλιστές. Βέβαια. Και μάλιστα οι φονταμενταλιστές τους είχαν πάει με το ISIS, παίρνανε έναν παχυλό μισθό και όταν ο ISIS κατέρευσε και γύρισαν στη Σαουδική Αραβία, τότε αυξήθηκε η εγκληματικότητα στη Σαουδική Αραβία. Και τότε πραγματικά πέσανε κεφάλια. Όταν λέμε πέσανε κεφάλια, στην κυριολεξία πέσανε κεφάλια, γιατί τους αποκεφαλίζουν. Κύριε Γάκη, γιατί επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο και έχω μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μου και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε αυτά και τίποτα περισσότερο. Έχουμε μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, υπάρχει μια διεθνής ομάδα επιστημόνων η οποία ζητάει αυστηροποίηση πλαισίου ελέγχου για την αδειοδότηση εμβολίων. Ποιοι είναι αυτοί, έτσι, αν μπορείτε εντάχει να μας το περιγράψετε αυτό. Είναι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, Αμερική, ναι. Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, Καναδά, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Αυστραλία. Εδώ κανένας δικός μας. Είναι ειδικοί. Εξειδικευμένοι. Πανεπιστημιακού επίπεδου και διεθνούς αναγνώρισης, οι οποίες ζητούν το αυτονόητο. Να ελέγχονται τα εμβόλια κανονικά. Όχι να παρακάμπτονται. Διότι σας λέω ξανά, αυτή η παράκαμψη, η warp speed, την οποία έκανε δυστυχώς ο Τραμπ. Ναι, ναι. Ο Τραμπ, βέβαια. Τώρα το αναγνωρίζει και έχει αλλάξει. Μετά Χριστόν Προφήτες είναι πολύ, κύριε Άγιο, όμως, έτσι. Αυτή πατούσε πάνω σε μια νομοθεσία του 2016 στις ΗΠΑ που έλεγε ότι. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από βιολογική απειλή, δικαιούνται να παρακαμφθούν κάποιες διαδικασίες ελέγχου που είναι χρονοβόρες και καθυστερούν την έκδοση εμβολίων. Εκεί το καταλαβαίνω, όταν αντιμετωπίσει ένα βιολογικό πόλεμο. Ναι. Όχι όταν αντιμετωπίσει έναν ιό που έχει χαμηλότερη θνησιμότητα από τη γρήπη. Αλλά ασχέτως αυτού, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες, με τελευταία την Αμερική, ήρθε το Μάιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πώς δίνεις έγκριση υπό προϋποθέσεις λόγω του επείγοντος που δεν υπάρχει νομικά, που το έχει καταργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το καινούργιο εμβόλιο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν καταπατήσει κάθε τι το νομικό. Σου λέει θα κάνεις ένσταση, θα προσφύγεις στο δικαστήριο. Όσο να δικαστεί η υπόθεση, που στην Αμερική δικάζονται πολύ πιο γρήγορα από τις ελληνικές, ναι, θα έχει χορηγηθεί το εμβόλιο, θα βγάλει τους παράδες μου. Έχουν κάνει και τρέχα γύρω. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Γάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εγώ να είστε καλά, να βοηθήσουμε όλοι τους ανθρώπους εκεί πέρα. Είναι απελπιστική η κατάσταση και φοβούμαι ότι θα υπάρχουν νεκροί. Όταν πέφτουν τα νερά, τότε θα αποκαλυφθεί το πράγμα. Στέφανε, εσύ ξέρεις από βουνά. Τα βουνά στραγγίζουν όταν στραγγίζουν σιγά-σιγά. Βέβαια, κύριε Γάκη. Είναι άσχετοι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Είναι τελείως άσχετη. Τελείως άσχετη. Και δεν ρωτάνε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν. Εγώ δεν είμαι. Μα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο. Το έλεγα πριν ότι ανεβαίνει η στάθμη του ποινίου, είναι στα 9 μέτρα τώρα. Προφανώς αυτό γίνεται. Στραγγίζει το πράγμα τώρα και θα γίνει χειρότερο. Χωρίς να βρέχει. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γάκη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά και να προσέχουν τις επιδημίες. Διότι πάντοτε μετά τη μοίρα ο μεγάλος κίνδυνος είναι το ξεχύλισμα των φρεατίων. Είναι οι επιδημίες, είναι τα νεκρά ζώα. Ασθένειες, και εκεί θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Μάλιστα, μάλιστα. Προσοχή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.